Σοφία, ο Πρωθυπουργό έδωσε συνέχεια σήμερα από την ημαθία και την πέλα όπου βρέθηκε, απαντώντα σε υψηλού τόνου. Ναι, Ματίνα, και έδωσε αυτή τη συνέχεια, γιατί στο μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για την κυβέρνηση των ιτημένων προκειμένου να διαρευνηθεί η υπόθεση των υποκλεπών, ενισχύει τη θέση τη κυβέρνηση για τον πολιτικό Αχταρμά αλλά και την Βαβέλ που μπορεί να προκύψει μετεκλογικά στο ενδεχόμενο να υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας Τσίπρα-Ανδρουλάκη και λοιπόν προοδευτικών δυνάμεων. Ο Κυριακό Μητσοτάκη ταύτισε σήμερα μάλιστα αυτή τη θέση που διατύπωσε ο Παύλος Πολάκης στο παρελθόν περί φυλακής, με τη θέση που διατύπωσε και ο Νίκο Ανδρουλάκης στο debate, ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή, χωρίς βέβαια να πει ποιοι είναι αυτοί, θέλοντας να δείξει Ματίνα ότι υπάρχουν διάβλοι διάβλη επικοινωνίας, κρυφή, ίσως και φανεροί, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνος στόχος, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην είναι την επόμενη ημέρα πρωθυπουργός. Να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται Τέλο, σε αυτή τη μερίδα του κόσμου, όπω λένε στο μεγαρό Μαξίμου, που απεχθάνεται τη σκανδαλολογία, κυρίω λίγε ημέρε, τέσσερι μέρε μόλι πριν από τι εκλογέ, που θέλει λύσει στα προβλήματά του, που θέλει λύσει την επόμενη μέρα, πιστεύω ότι δεν θέλει, βέβαια, την τρικυμία τη ακυβερνησία. Λένε λοιπόν ότι μόνη αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνηση δεν είναι άλλη από αυτή τη Νέα Δημοκρατία.